η 8η Ανθοέκθεση φέτος και φυσικά για ένα δεκαήμερο μεταμορφώνεται εδώ το σκηνικό στο Πολύκεντρο. Οι συνεργάτες κάθε χρόνο φροντίζουν έτσι να διαφοροποιείται το ντεκόρ, οι εκθέτες να έχουν περισσότερα είδη και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό συμπληρώνεται από εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές για τη νεολαία, για τους μαθητές. Φέτος το τμήμα ανακύκλωσης έχει εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, για τους μαθητές. Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου έχει και αυτός το περίπτερό του για να περάσει κάποια μηνύματα εθελοντισμού. Και μια και αναφέρομαι στο νοσοκομείο, γιατί είμαστε παρασυρμένοι από τον όρο Πολύκεντρο, θα ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι εδώ και 2 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, με επανειλημμένα αιτήματα ζητάμε από την διοίκηση του νοσοκομείου και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μας παραχωρήσει το κτίριο του πρώην νοσοκομείου, γιατί ξέρετε τα προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι τόσα πολλά που δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν να ασχοληθούν με την περιουσία και με θέματα έξω από το νοσοκομείο. Εμείς έχουμε και θέληση και διάθεση, γιατί σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις γίνονται εδώ σε αυτόν τον χώρο, οπότε το κτίριο μπορούμε και να το μεταμορφώσουμε και να γίνει έτσι ένας πολυχώρος που είτε θα φιλοξενεί ο ίδιος είτε θα συμπληρώνει τις εκδηλώσεις. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και για φέτος τους εκθέτες που υποστηρίζουν για 8η χρονιά την Ανθοέκθεση, τους συνεργάτες στο Δήμο, γιατί κοπίασαν αρκετά για να δημιουργηθεί αυτό εδώ το σκηνικό, και να ευχηθώ φυσικά όλοι όσοι κατορθώσουν να περάσουν από εδώ έτσι να απολαύσουν τα όμορφα χρώματα και να πάρουν το λουλουδάκι για το μπαλκόνι τους είτε και για τον κήπο τους. Να είστε όλοι καλά.